σκέψη της κυβέρνησης και μια απόφαση της να οδηγήσει τη χώρα εκτός ευρώ, τι απαντάτε? Αυτό είναι πραγματικά εκτός λογικής. Υπάρχει. Είναι η προσπάθεια μιας προπαγάνδας για να ακυρώσουμε ένα κρίσιμο θέμα που έχει σχέση με μια διαπραγμάτευση η οποία πρέπει να είναι διαπραγμάτευση αξιοπρέπειας, διαπραγμάτευση να σταματήσει επιτέλους η λιτότητα, μια διαπραγμάτευση η οποία θα ανοίξει τις δυνατότητες για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Όσοι λένε αυτά, να σκεφτούν ότι τα ίδια λένε. Άρα και ο Σόιμπλε. Εσείς μπορείτε. Όσοι λένε αυτά, να σκεφτούν πολύ ότι τα ίδια λέει και ο Σόιμπλε. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει θέμα εξόδου της χώρας από το ευρώ. Μα ούτε περνάει από το μυαλό μας. Αυτό το δημοψήφισμα είναι ενταγμένο μέσα στη διαπραγμάτευση. Θεωρούμε ότι αυτό το δημοψήφισμα, γι' αυτό πρέπει να είναι μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού να είναι υπέρ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ενταγμένο μέσα σε ενδεχόμενο που επικρατήσει το ναι, κύριε Θεκουράρη. Υπάρχει θέμα παρέτησης της κυβέρνησης. Δεν, ούτε περνάει από το μυαλό. Αν επικρατήσει το ναι, λέω. Δεν θα υπάρξει πολιτικό ζήτημα. Σε ερωτήσεις οι οποίες είναι. Μα, και το ναι και το όχι δεν είναι μια πιθανότητα από τη στιγμή που επιλέγει ο κόσμος τι θα. Βεβαίως επιλέγει. Αυτό λέω. Σε περίπτωση του ναι, τι θα γίνει. Αλλά δεν απαντάω σε ερωτήσεις οι οποίες εγώ θεωρώ ότι είναι υποθετικές. Οι δανειστές τι λένε, κύριε Φλαμπουράρη, επικοινώνησε ο πρωθυπουργός μαζί τους. Έδειξαν να εφνιδιάζονται. Τι λένε λοιπόν. Η κυρία Μέρκελ μας μεταφέρεται ότι είπε βεβαίως να κάνουν, αλλά το ερώτημα θα είναι ευρώ ή δραχμή. Πολύ σκληρή αυτή και η δήλωση. Και εδώ το λένε, εδώ. Ωραία λοιπόν. Αυτό είναι το δίλημα στην πραγματικότητα. Εγώ αυτό λέω στον κόσμο. Ότι το ίδιο που είπε η κυρία Μέρκελ, ότι το ερώτημα θα μετατραπεί ευρώ ή δραχμή, δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων, μετατρέπεται από ανθρώπους. Δεν έρχονται τα πράγματα και μετατρέπουν το ερώτημα. Το ερώτημα είναι σαφές. Δεχόσαστε αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνει, προτείνουν οι θεσμοί. Εμείς λέμε όχι. Όσοι λένε λοιπόν, όσοι λοιπόν μεταφέρουν έτσι και αλλάζουν το νόημα, το χαρακτήρα και τις λέξεις του ερωτήματος, να σκεφτείτε για ποιο λόγο. Εάν αποσυρθεί η πρόταση των θεσμών, υπάρχει θέμα να ακυρωθεί το δημοψήφισμα? Δεν το ξέρω. Μα το δημοψήφισμα είναι επί της προτάσεως των θεσμών. Ο κύριος Καμένος το είπε αυτό σήμερα. Αν αποσυρθεί η πρόταση η καταστροφική, θα πρέπει να βάλουν κάτι άλλο. Αν βάλουν τη δική μας, ευχαριστούμε πολύ, θα ψηφίσουμε όλοι τη δική μας. Μάλιστα.